Κατά της χαλάρωσης των πολιτικών λιτότητας, τάσεται εκ νέου ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Financial Times. Οι χώρες με υψηλό χρέος και έλλειμμα θα πρέπει να κατανοήσουν ότι έχουν χάσει την κυριαρχία τους επί της οικονομικής τους πολιτικής από καιρό σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η συνεργασία στο πλαίσιο μιας ένωσης προσανατολισμένης προς την σταθερότητα σημαίνει στην πραγματικότητα ανάκτηση της κυριαρχίας, λέει χαρακτηριστικά, καλώντας τα κράτη να μην χαλαρώσουν τις προσπάθειες για δημοσιονομική ανάταξη και για την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων. Η εγκατάλειψη σήμερα των πολιτικών λιτότητας, όπως ορισμένοι προτείνουν, θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των τεράστιων θυσιών που έχουν γίνει από τους Ευρωπαίους πολίτες, τονίζει ο Μάριο Ντράγκη, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα κοινωνικά δεινά που έχει προκαλέσει η πολιτική λιτότητας. Οι Financial Times τον ανακήρυξαν πρόσωπο της χρονιάς για τη σημαντική του συμβολή στον κατευνασμό των αγορών στην Ευρωζώνη, διατηρώντας παράλληλα τον παραδοσιακό ρόλο του ως εγγυητής της σταθερότητας των τιμών. Χθες ο Μάριο Ντράγκη χαιρέτησε τη συμφωνία για την ενιαία εποπτεία των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ, δηλώνοντας ότι θα συμβάλλει σε μια σταθερή οικονομική και νομισματική ένωση και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.